βλέπεις να έρχεται, Νίκο. Νίκο μου, θέλω να ξεκινήσω από το λυπάμαι του κυρίου Σόιμπλε. Εγώ από ό,τι ξέρεις δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αλλαγή. Μια που το λες, επειδή μου στείλε ένας φίλος ένα μήνυμα εδώ, ότι η ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε μόνο το 36% του λαού και οι υπόλοιποι δεν αυτό και γιατί είπες αυτά πριν. Ούτε εγώ ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούμε να δεχόμαστε να μας κουνάει το δάχτυλο ο υπουργός ενός άλλου κράτους λέγοντας λυπάμαι τους Έλληνες για την κυβέρνηση που επέλεξαν? Λέω λοιπόν σε αυτό το πνεύμα ότι ο ελληνικός λαός δεν θα πάρει την άδεια του κυρίου Σόιμπλε αν θα έχει κυβέρνηση το ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ ή το Κόμμα Κυνηγών. Όποιον θέλει θα έχει κυβέρνηση ο ελληνικός λαός. Βεβαίως χρειάζεται ένας βαθμός αυτογνωσίας για να μην περιπέσουμε. Συγγνώμη που σε διακόπτω δεύτερη φορά, αλλά αυτό το σχόλιο που ήρθε τώρα είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου γράφει ένας νεαρός φίλος στο Twitter. Όλοι οι συστημικοί, λέει, ζητάνε τώρα το draft του Μοσκοβισή. Το μεσοπρόθεσμο όμως έκαναν κάτι μήνες να το μεταφράσουν. Λοιπόν, έλα το καινούργιο μεσοπρόθεσμο. Όχι, όχι. Αυτό που θα ψηφιστεί το Μαύρο. Τι εννοείται αυτό? Για ενημέρωση το λένε. Και για τίποτε άλλο έτσι. Αν είναι δυνατόν. Μα το είπα και στην Ελλάδα. Έλεγα λοιπόν ότι χρειάζεται ωστόσο ένας βαθμός αυτογνωσίας για να μην πέσουμε σε μια κατάσταση αυτολύπησης. Να έχουμε επίγνωση ποιοι είναι οι τάχα εταίροι μας, οι τάχα φίλοι μας και οι τάχα σύμμαχοί μας, έτσι. Είναι τέτοιοι σαν τον κύριο Σόιμπλε. Δεύτερη παρατήρηση. Ξέρεις, θέλω να ομολογήσω ότι εγώ δεν πολύ κατάλαβα τι έχει γίνει σήμερα. Και γι' αυτό θα περιμένω να δω τι ακριβώς θα υπογραφεί, όταν και αν υπογραφεί. Αυτό όμως που έχω καταλάβει, αυτά που έχω καταλάβει είναι τα εξής. Την περασμένη Τετάρτη στο Eurogroup η ελληνική αντιπροσωπεία πήγε και είπε ότι τρώει κατέλος. Λίγες ώρες αργότερα συνεδριάζαμε όμως μαζί με την Τρόικα, μόνο που πλέον τη βαφτίζουμε τεχνικό κλιμάκιο. Αυτό που επίσης κατάλαβα μετά τις σημερινές δηλώσεις του κυρίου Βαρουφάκη είναι ότι είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε την παράταση της δανειακής σύμβασης. Θέλω να θυμίσω, επειδή εγώ είμαι από αυτούς που διαβάζουν τις δανειακές συμβάσεις και τα μνημόνια, ότι η δανειακή σύμβαση στην σελίδα 59 παράγραφος 8 απερίφραστα αναφέρει, και το σημειώνω γιατί εδώ κινείται τόσος λόγος για τα νομικά κείμενα, ότι η δανειακή σύμβαση και το μνημόνιο είναι ένα και το αυτό πράγμα, ή για την ακρίβεια είναι όπως η χελώνα με το καβούκι της. Το να λέμε τώρα ότι είναι άλλο πράγμα η δανειακή σύμβαση, αυτή είναι μια εφεύρεση του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 και μετά. Και σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον του ελληνικού λαού και της χώρας να υπογραφεί παράταση μιας δανειακής σύμβασης η οποία κάνει λόγο για την υπαγωγή της Ελλάδας στο αγγλικό δίκαιο, θέτει τη χώρα υπό το καθεστώς και την δικαιοδοσία του Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Μιλάμε για αυτή τη δανειακή σύμβαση η οποία δεν αναγνωρίζει κανενός είδους ασυλία στα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού λαού. Γι' αυτή όμως τη δανειακή σύμβαση ο κύριος Βαρουφάκης είπε ότι ήταν έτοιμος να βάλει την υπογραφή του. Επίσης αυτό το οποίο κατάλαβα από αυτούς που βγήκαν μπροστά σήμερα στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε, εγώ αυτό που είδα ήταν ένα κουαρτέτο εκβιαστών, ένα καρέ τρομοκρατών με ηταμή συμπεριφορά, με ένα καρέ πιέσεων και μια συμπεριφορά τελεσιγράφων. Ωστόσο, το προηγούμενο διάστημα καλλιεργήθηκε ένα κλίμα, θα έλεγα, μιας γενικής προσδοκίας που εμφορείται από την αναμονή ενός κάποιου ιδηλιακού μέλλοντος όπου οι λύκοι πλέον θα είναι χορτοφάγοι. Ένα τέτοιο κλίμα διαμορφώθηκε και όλα αυτά αρκεί να βαφτίσουμε την Τρόικα. Δεν ξέρω πώς θα τη βαφτίσουμε, θα τη βαφτίσουμε Περεστρόικα. Να βαφτίσουμε το μνημόνιο γέφυρα και ενδεχομένως να βαφτίσουμε και το δεσπότη Παναγιώτη. Αυτό είναι το κλίμα που υπήρχε. Αν συνέβαινε αυτό το πράγμα, αν θα μπορούσε να συμβεί, αν δηλαδή θα μπορούσε να συμβεί η Τρόικα, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν, η Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να γίνουν φιλάνθρωποι, αυτό θα ήταν η πρώτη φορά που θα συνέβαινε από τότε που ο Σαούλ έγινε Παύλος. Αυτό το θαύμα θα μου φαινόταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά καθόλου πιστικό
ως προοπτική της χώρας δεν μου φαίνεται σήμερα. Όταν μιλάμε για τελεσίγραφα, νομίζω πρέπει να δούμε τι ακριβώς είναι αυτά τα τελεσίγραφα, Νίκο. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω λοιπόν σήμερα είναι το εξής. Η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε, αλλά και οι υπόλοιποι. Με ειδοποιούν ότι βγήκε ήδη το draft Μοσκοβισή στο διαδίκτυο. ΝΑΤΟ. Ο δημοσιογράφος του Channel 4 το έβγαλε. Γιατί χάλασε κάποιους ανθρώπους. Γιατί χάλασε κάποιους ανθρώπους. Βγήκε, δημοσιεύτηκε το κείμενο. Πω, πω, πω. Σε αυτό είχε συμφωνήσει. Τι στενοχώρια τώρα και κλάμα. Είναι το draft αυτό, στο οποίο θα αυτό υπήρχε θετική. Στο οποίο θα συμφωνούσε η κυβέρνηση. Υπήρχε θετική διάθεση. Θετική ήταν πάνω σε ένα draft το οποίο έχει σημεία τα οποία θεωρούμε θετικά και τα οποία φαντάζομαι τώρα που δόθηκε στη δημοσιότητα. Λοιπόν, ο κύριος Βαρουφάκης είπε ήμουν έτοιμος να υπογράψω πάντως. Αυτό είπε ο κύριος Βαρουφάκης. Άρα πρέπει να το δούμε. Να το δούμε. Πρέπει να το δούμε. Οι δηλώσεις του λέω, αυτές ήταν. Θα παρακαλέσω τον Χρήστο Μπάρλα κάποιος να το διαβάσει και να μας ενημερώσει, Χρήστο. Μένω λοιπόν στην επίσημη δήλωση του κ. Βαρουφάκη ότι ήταν έτοιμος να το υπογράψει. Ήταν έτοιμος να υπογράψει την επέκταση της. Παράταση της Δανειακής Σύμβασης κτλ. Έλεγα όμως τι είδους τελεσίγραφο είναι αυτό. Αυτό που καταλαβαίνω είναι το εξής. Η κυρία Μέρκελ σήμερα, ο κύριος Σόιμπλε και οι υπόλοιποι 17, γιατί δεν ήταν μόνοι τους αυτοί. Αυτό το οποίο απέτησαν τελεσιγραφικά από τον ελληνικό λαό ήταν η παρέτησή του ακόμα και από τα ψίχουλα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Απέτησαν τελεσιγραφικά από τον Έλληνα να μην διεκδικεί ούτε τρεις δεκάρες. Για να έχει πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό απέτησαν. Απέτησαν από τον συνταξιούχο των 700 ευρώ να αρνηθεί, να διεκδικήσει ακόμα και αυτά τα 2 ευρώ την ημέρα από τη 13η σύνταξη. Περί αυτού πρόκειται. Αυτός τώρα είναι φιλός, είναι εταιρός, είναι σύμμαχος που βάζει τέτοια τελεσίγραφα. Ο κύριος Ντράγκη, ο αντιπρόεδρος της Goldman Sachs στην Ευρώπη, αυτός ήταν πριν γίνει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτός ο οποίος μετέτρεψε τις μαύρες τρύπες των τραπεζών σε χρέος και αυτό το κουβαλάει στην πλάτη του ελληνικός λαός και όλοι οι λαοί της Ευρώπης. Αυτός είναι φιλός, είναι συμμαχός, είναι εταιρός. Ο κύριος Γιούγκερ, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος επί 18 χρόνια έβαζε ως πρωθυπουργός πλάτη για να φοροαποφεύγουν οι πολυεθνικές, κάποιες και ελληνικές, μέσω Λουξεμβούργου. Είναι τώρα ο εγγυητής για να μαζέψουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα τη φοροδιαφυγή, για να αντιμετωπίσουμε τη φοροαποφυγή. Αυτός είναι ο εγγυητής, ο κύριος Γιούνκερ. Καταλήγω. Κατά την άποψή μου, αγαπητέ μου Νίκο, το θέμα δεν είναι η διαπραγματευτική δυνότητα ή οι καλές προθέσεις των διαπραγματευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα κατά τη γνώμη μου είναι αυτό καθ' αυτό το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Το θέμα είναι αυτή καθ' αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κρίσιμες ώρες και νομίζω στις κρίσιμες ώρες όσοι έχουμε δικαίωμα συμμετοχή στο δημόσιο λόγο πρέπει να λέμε καθαρές κουβέντες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι το κοινό ευρωπαϊκό μας σπίτι, όπως έχει πει ο κ. Τσίπρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχω πλήρη επίγνωση των όρων που θα χρησιμοποιήσω, είναι το διοικητήριο στο οποίο στεγάζεται μία κομμαντατούρ της διεθνούς, της ευρωπαϊκής και της εγχώριας πλουτοκρατίας, η οποία έχει επιπέσει επί της κεφαλής του ελληνικού λαού και όλων των λαών της Ευρώπης. Η κυρία Πυριώτη. Και κλείνω για να το πάρει υπόψη της Μαριάννα, κατά τη γνώμη μου σήμερα και οι τελευταίες ώρες και όλες οι προηγούμενες μέρες βοούν. Και βοούν για ένα πραγματικό αίτημα που θα αλλάζει πορεία σε ό,τι έχει να κάνει με τον ελληνικό λαό, το μέλλον του και την προοπτική του. Και αυτό που βοούν οι εξελίξεις είναι η αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχω άγνοια των πολιτικών και κοινωνικών συσχετισμών, αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος εάν θέλουμε και την αναδημιουργία της Ελλάδας και μια Ελλάδα που δεν θα έχει περασμένη μία θηλιά στο λαιμό της, που ο εκάστοτε Σόιμπλε θα την ανοιγοκλίνει κατά το δοκούν. Κυρία Πυριώτη. Παίρνω την μπάλα και διαφωνώ.